Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου σήμερα Ραμολιμέντα και Γραβαθάντες θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα της Development 2 League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το οποίο και ξεκίνησε τώρα με τα Ραμολιμέντα να είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Τζούτης στον Χασιώτη.
Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out. Ενώ 2 και 13 ακόμα απομένουν στο ρολόι για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. 11-14 δείχνει το σκορ με τους σημερινούς γηπεδούχους, δηλαδή τα ραμολιμέντα, να κρατούν μέχρι στιγμής το τιμόνι. Κυρίτσης. Τούρμας προσποιείται. Θέλει να περάσει, τον παίζει καλή άμυνα ο Ράλης και τον αναγκάζει το λάθος. Μπαλαβάτζας, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Αφήνει στον Μπονόρη. Δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα των ραμολιμέντων. Ράλης αστοχή από το πλάι. Κετάκι στον Κυρίτσι. Πέρασε η πάσα για τον Τούρμα. Έχει βάλει πλάτη εκείνος. Καγιάς. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα δει το ρολόι εδώ η Γκράβα Θάντερς. Θα γίνει και δεύτερο συνεχόμενο λάθος από τους φιλοξενούμενους, καθώς υπήρχε μια συνεννοησία. Την κράτησαν παραπάνω όπως θα έπρεπε την μπάλα στα δεδικά του χέρια. Κάμια μεταβολή λοιπόν στο σκορ. Εδώ θα γίνει το λάθος από την πλευρά των ραμολιμέντων. Καγιάς έχει φύγει μπροστά και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 11-6. Εκμεταλλεύτηκε εδώ το λάθος ο Καγιάς για να χτυπήσει τον εφηδιασμό. Παλαβάντας στον Διόγκα. Τσιμπίδης ανέβασε ταχύτητα για να φύγει, τον σταματάει με φάουλ ο Ράλης. Κετάκης. Έχει σκόμενο το βλέμμα του, βλέπει τον Τσιμπίδη. Τούρμας έχει πάρει θέση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Είναι άστοχος όμως, 24 δευτερόλεπτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Παναφτάνει στον Παλαβάντζα, το αφήνουν χώρο. Παλαβάντζας εκτελεί αλλά άστοχα. 11 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Γκράβα Θάντερς. Κετάκης. Έχουν φαουλ να δώσουν τα ραμολιμέντα. 4 δευτερόλεπτα, 3. Κλείνε το Σχετάκης, δεν βρίσκεις χώρο. Τσιμπίδης. Πήγε νομίζω εδώ παρά περισσότερο να πάρει το φάουλ παρά να σουτάρει και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 11-6 υπέρ των ραμολιμέντων. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 11-6 υπέρ των αμολυμέντων. Δεν θα αλλάξει αυτό από το πρώτο τρίποντο του Γκόγκου. Χαμηλό σκορ τα πρώτα δεκάλεπτα του παιχνιδιού. Με τα αμολυμέντα να δείχνουν λίγο καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους. Εδώ δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Μπονόρη. Στην συνέχεια έχουμε στήριγμα. Αυτός δεν μπόρεσε να καθαρίσει τη φάση οι παίχτες των Γκράβα Θάντερς και δίνουν έτσι και δεύτερη ευκαιρία στα ραμολιμέντα και συγκεκριμένα στον Ράλι, ο οποίος οδηγήθηκε στη γραμμή των βολών. Χάνει την πρώτη εκείνος. Ράλης έτοιμος για την δεύτερη, τη βάζει για το 12-6. Γκόγκος. Κυρίτσης για τρεις είναι το σούτ, αλλά δεν ήταν και λίγο πιο άστοχο από όσο θα έπρεπε. Ράλης θέλει να πάει προς τα μέσα, γυρίζει, ωραία περιστροφή, τρομερό καλάθι εδώ από το Ράλη. 14-6. Μπροστά τώρα οι Γκράβα Θάντερς. Στην επίθεση μάλλον
Ίσως μπερδεύουν τα λόγια μου και νομίζετε ότι προηγούνται στο σκορ 14-6. Δείχνει τώρα ο πίνακας υπέρ των εναμολυμέντων. Ο Τσιμπίδης είναι τώρα στην γραμμή. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα βάλει την πρώτη, 14-7. Τσιμπίδης τώρα έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση, μέσα και αυτή. 14-8 από τον Αλάφθα στο Τσιμπίδη από τη γραμμή. Διαφορά 6 πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες. Παρλαβάντζας το σκέφτηκε για λίγο, θα το πάρει τελικά τώρα. Δεν το βάζει όμως. Το σκέφτηκε παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ράλλης, ωραίες κινήσεις ξανά από τον Ράλλη, ο οποίος έχει όρεξη να παίξει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πάσα εδώ δεν είχε... δεν είχε κάποια τύχη. Καλαβάντζας θα πετύχει το καλάθι, όμως δεν μετράει, όπως δείχνει ο ρέφερι. Έχει γίνει χαμηλά. Παρλαβάντζας θα έρθει για το καλάθι τώρα για τα ραμολιμέντα, για το 17-8. Κυρίτσις με πλάτη, δεν έρχεται η απάντηση. Παρλαβάντζας θα βγει μπροστά. Έχουμε καλά σκεφάλ τώρα από τον Παρλαβάντζα που ανεβάζει το σκορ και την διαφορά 19-8 τώρα. Συν 11 και πρώτη φορά διψήφιος αριθμός στην διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Πάτσι και την βολή εκείνος για το 28. Έκοψε προς το καλάθι ο Σχετάκης και κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Σχετάκης μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Yeah. 20-10 η διαφορά στις 10. Yeah. Τσιόκας για 3. Είναι άθογο το σουτ. Κυρίτσης μάτζεψε. Yeah. Τσιμπίδης. Yeah. Να ρίξει τώρα τη διαφορά η Γκράβα Thunders. Δίνει ύψος το σουτ ο Καγιάς, ζητάει και το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο ρέφερι. Ο Παρλαβάντζας πέρασε ωραία, πάει μόνος του μέχρι το τέλος, ανάμεσα από δύο θα κερδίσει το φάουλ και τις βολές. Ντούρμας θα πέρασει το μάτς στην θέση του Σχετάκη. Μέσα η πρώτη από τον Παρλαβάντζα για το 21-11. Παρλαβάντζας ετοιμάζεται για την δεύτερη, τη βάζει και αυτή, 22-11.
ξανά απόσταση 11 πόντων για τα ραμολιμέντα. Ο Παρλαβάτος τώρα θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Καλιάς 6 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Θα γίνει το κλέψιμο εδώ από τα ραμολιμέντα. Πάει μόνος του, δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Μια ευκαιρία με τον Ασημάκη, ο οποίος και αυτός στη συνέχεια θα χάσει την δική του προσπάθεια, ενώ θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Κυρίτσης πήρε και έπαιξε με τον Καγιά, ο οποίος ήταν δίπλα του για βοήθεια, κατέβαζε τώρα εκείνος για να οργανώσει. Τουρμάς. Τσιμπίδης. Πάνω του ο Τζιόκας. Τσιμπίδης πέρασε και έστειλε και δύο παίχτες με την προσποίησή του. Συνεχίζει ο ίδιος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και θα κερδίσει το φάουλ. Τρεις παίχτες είχε, έφτασε να έχει γύρω του ο Τσιμπίδης. Ήταν αρκετά δύσκολο από εκεί να εκτελέσει. Ξανά εδώ κοντά στην αντίπαλη ρακέτα η Γκράβα Θάντερς. Ο Ντούρμας όμως δεν μπορεί να κερδίσει κάτι σε αυτή τη φάση. Σημάκης. Δεν έρχεται το καλάθι. Καγιάς. Ανεβάζει ταχύτητα. Σημάκης είναι πάνω του. Γκόγκος. Κυρίτσης θέλει να βρει συμπαίκτη για να κάνει την πάσα. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πολύ καλή άμυνα. Ο Νόρις έκανε το κλέψιμο και αφήνει δίπλα στον Τζιόγκα. Σημάκης. Δεν πέρασε η πάσα του Καραχρήστου, όμως η μπάλα κατέληξε ξανά στα δικά του χέρια. Και τώρα σε αυτά του Τζιόγκα. Πολύ ωραία επίθεση εδώ από τα ραμολιμέντα, όμως δεν τελείωσε με ένα καλάθι. Τσιμπίδης. Φτύνει έξω. Κυρίτσης για δύο. Δεν ευστοχή, Καραχρήστος μάζεψε. Ο Νόρις στα 3:53 τώρα το χρονόμετρο. Παρακινδυνευμένη πάσα. Έμεινε μόνος όμως ο Τζιόκας, ο οποίος δεν σκέφτηκε να πάρει το σουτ. Γυρίζει και ευστοχή τώρα για τα ραμολιμέντα. 24-11. Συν 13. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει τα ραμολιμέντα μέχρι στιγμή στο μάτς. Γκόγκος υποπίεση το τρίποντο, δεν βρίσκει στόχο. Κυρίτσης ακολούθησε τη φάση, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Τζιόκας. Ο Νόρις κάνει βήματα. Καραχρήστος και Τζιόκας στον πάγκο. Τροτόπαπας και Τσούτης πέρασαν στο παρκέ. Γκόγκος. Στην προσπάθεια των Γκράβα Θάντερς να ρίξουν τη διαφορά, όμως οι επιλογές τους επιθετικά δεν είναι και τόσο καλές όπως και τα τελειώματά τους. Ωστόσο εδώ διόρθωσαν το λάθος τους. Κυρίτσης τον Τσιμπίδη. Θέλει να πλησιάσει εκείνος. Η μπάλα στον Καγιά, δεν διστάζει εκείνος να πάρει το σουτ και πολύ καλά κάνει για 3 πόντους είναι. 24-14. Υλοποιεί τη διαφορά στους 10 πόντους. Και ο Ασημάκης κατεβάζει. Πρωτοπάπας. Ψηλή πάσα, έξυπνη. Από κοντά θα έρθει το καλάθι. 26-14. Καγιάς κάνει την μπάλα από τα χέρια του. Απανωτά λάθη από τους φιλοξενούμενους. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό
και σωστές αποφάσεις στην επίθεση. Ανανέωσαν τώρα την επίθεση του Σταραμόλη Μέντα. Πέρασε η πάσα του Τσούτη. Τελειώνει ο χρόνος, 4 δευτερόλεπτα. Δεν θα γλιτώσει το λάθος εδώ Σταραμόλη Μέντα, καθώς έγινε τον προσπισό. Η πάσα δυσκόλεψε αρκετά τον Ασημάκη, όπως έχασε και την ισορροπία του στην προσπάθεια να σώσει την κατοχή. Μονόρι στον πάγκο για να επιστρέψει ο Χασιώτης, ενώ στο μάτς περνάει και ο Σχετάκης στη θέση του Τσιμπίδη. Ντουρμάς μπροστά από τον Πρωτόπαπα, πήγε να εκτελέσει και κέρδισε το φάουλ τελικά. Αστοχές και οι δύο, αλλά ο Κυρίτσης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Καγιάς το έβαλε νωρίτερα, το χάσε τώρα. Θα γίνει το λάθος εδώ, νέο λάθος για τα ραμολιμέντα που θέλησαν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Σχετάκης. Ντουρμάς στον Κυρίτσι, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ντουρμάς πήρε ένα τρίποντο, δεν το έβαλε όμως. Πρωτόπαπας κατεβάζει τώρα, αφήνει στον Χασιώτη. Από κοντά νέο καλάθι για το 28-14. Δευτερόλεπτα, 17 για τους Grava Thunders, οι οποίοι βλέπουν τα αναμολυμέντα να έχουν ξεφύγει στο συν 14. Γκόγκος πέρασε η πάσα του, τώρα η μπάλα στα χέρια του Ντούρμα, ο οποίος δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει. Έκλεισε εξαιρετικά η άμυνα των αναμολυμέντων και έβγαλαν, βγήκαν χωρίς κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη φάση οι Grava Thunders. 2 δευτερόλεπτα τώρα, θα γίνει το λάθος, Καγιάς θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Δεν έχει κάποια τέχη το σούτ και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 28-14. Μαζεύτηκαν σαν ένα ή δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 27-13. Τσούτης, αστοχή στο τρίποντο. Το φάουλ έγινε από τον Γουριώτη, είναι επιθετικό. Στην προσπάθεια εκεί για την διεκδίκηση του rebound. Κλείδωσε το χέρι του Τσιμπίδη. Σκετάκης τον Κυρίτσι. Παίρνει ξανά ο Σκετάκης στην αριστερή πλευρά τώρα. Κυρίτσις με 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο μετά από τρίπλα και θα το βάλει. 27-16. Από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες των Grava Thunders στο σημερινό παιχνίδι ο Κυρίτσης, ο οποίος τώρα δείχνει το ταλέντο του και πίσω από τα 6.75. Εδώ άτυχος ο Ασημάκης, καθώς στην τρίπλα βρήκε μπάλα στο πόδι του. Καγιάς. Σχετάκης θα δεχτεί το κόψιμο από τον Γουριώτη.
Ο ίδιος θα πάρει το σούτ, αλλά δεν είναι εξίσου καλό με την άμυνα που έπαιξε νωρίτερα, ενώ σταματάει τώρα το παιχνίδι, καθώς ο Τσούτης δείχνει να κρατάει την κοιλιά του, ίσως από κάποιο χτύπημα νωρίτερα. Όλα καλά όμως, συνεχίζεται κανονικά η αναμέτρηση με τους δύο αβατάντες να εξακολουθούν να κυνηγούν το μάτς. Εδώ δεν βγήκε η συνεννόηση ανάμεσα σε Ντούρμα και Τσιμπίδη. Τσούτης θα το πάρει από μακριά, δεν είναι καλό το σούτ όμως, δεν είναι σε καλή μέρα μέχρι στιγμής ο Τσούτης. Καθώς άλλες μέρες κάτι τέτοια σούτ μπορεί να τα βάλει κατά ρυπάς. Σχετάκης Κυρίτσης από την άλλη, αυτός είναι ζεστός. 27-19 διαχείρος Κυρίτση, ο οποίος πάει την διαφορά σου 8. Εδώ θα γίνει το λάθος, η πάσα του Χασιώτη δεν ήταν και τόσο καλή για τον Τσούτη. Και τώρα οι Γκράβα Θάντερς μπορούν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο με ένα νέο καλάθι. Σχετάκης Καγιάς βγαίνει έξω. Σχετάκης το σπίτι για να περάσει από το Τσούτη, δίνει ύψος στο σούτ για να περάσει μπαλά από την άμυνα, όμως δεν κατέληξε εκείνη στο καλάθι. Διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τους μεταραμολημένα παραμένουν χωρίς καλάθι, θα έλεγα τώρα, θα με διαψεύσει ο Γουριώτης, ο οποίος θα κάνει το 29-19. Τσιμπίδης, καλή άμυνα προς το παρόν. Τσιμπίδης προσπαθεί να βρει χώρο. Επιμένει ο ίδιος και κερδίζει συνέχεια το φάουλ από τον Τσούτη. Καγιά στον πάγκο, Γκόγκος στο παρκέ. Όπως και ο Τσαφαντάκης θα πάρει την θέση του Βασιμακή. Κυρίτσης είναι άστοχος αυτή τη φορά. Και σφύριγμα για φάουλ σε παίχτη των Γκράβα Θάντερς. Τώρα πάει ο Γκόγκος για την επαναφορά. Παίρνει ξανά. Κυρίτσης αφήνει στον Σχετάκη. Τσιμπίδης πρέπει κάποιος να εκτελέσει, καθώς απομένουν 3 δευτερόλεπτα. Θα τον κάνει ο Γκόγκος, ο οποίος δεν είχε πρόσωπο προς τη ρακέτα. Σαφαντάκης, Πρωτόπαπας ποστάρει, τώρα η μπάλα στον Τσούτη. Έλα ξαναπαίξει με τον Πρωτόπαπα και πολύ καλά κάνει, αλλά αστοχή έγινε από κοντά. Συνέχεια ο Τσιμπίδης θα βρει το χέρι του και θα του κάνει το φάουλ. Ο Πρωτόπαπας, ο οποίος έχει δώσει αρκετές μάχες κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, έχει παίξει πολύ με το σώμα του στο σημερινό μάτς και τον έχουν σημαδεύσει και αρκετά οι συμπαίκτες του, είναι η αλήθεια, καθώς ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Ήταν αρκετά εύστοχος στις πρώτες του προσπάθειες, ενώ εδώ τώρα θα αστοχίσει στην πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη, όμως υπήρξε επιθετικό rebound. Τσούτης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο έξω και αυτό, είπαμε, σήμερα δεν είναι η μέρα του μέχρι στιγμής. Η διαφορά παραμένει στους 10, 29, 19, 5 και 50 ακόμα στο τρίτο δεκαλεπτό. Κυρίτσης θα το χάσει τώρα. Σαφαντάκης πήρε για να κατεβάσει. Παίζει ωραία με τον Γουριώτη, πατάει γερά εκείνος για να κάνει το 31-19. Και έχουμε τώρα
Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει time out. Όχι, συνεχίζεται κανονικά το match. Ακούστηκε μία κόρνα. Αγιά στον Σιατάκη. Γκόγκο στον Τούρμα, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον πρώτο παπά. Και κέρδισε και το φάουλ. Επιστρέφει μετά από ώρα στο παρκέ. Χάθηκε εδώ η άμυνα, αλλά δεν το πλήρωσαν κιόλα σαρά μόλι μέτρα, καθώς αυτό έχει ο Καγιάς. Τσούτης στον ράλι, τυφλή πάσα. Καγιάς είναι εκεί για να κάνει το κλέψιμο. Μπορούν να φύγουν εδώ στον ευνηδιασμό οι Γκράβα Θάντερ. Κάνει όμως την μπάλα ο Σκετάκης. Έτσι περνάει αν εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία, ενώ έχουμε και ένα ακόμα time out. Επιστροφή μετά το time out. 31-19 το σκορ. Σταθερά μπροστά Σάρα Μολιμέντα που είναι τώρα και στην επίθεση. Με τον Σαφαντάκη. Τσούτης. Σαφαντάκης έχει βρεθεί στη γωνία και είναι και μόνος του μάλιστα. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει τους τρεις πόντους. Η κατοχή είναι για τους Γκράβα Θάντερ. Σκετάκης. Τον Καγιά Τσιμπίδης τώρα ζητάει ο Σκετάκης, τον βλέπει ο Τσιμπίδης, περνάει την μπάλα. Η Ρίτσης, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Γκράβα Θάντερ, θα γίνει όμως εδώ το κλέψιμο, 2-2. Τσούτης με το δεξί, δεν θα τελειώσει καλά, Σαφαντάκης είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Παλεύει και θα πετύχει και το καλάθι, καθώς πήρε και το φάουλ από τον Καγιά. 33-19 πλέον. Έπειτα από το καλάθι φαουλ του Τσαφαντάκη, τα ραμολιμέντα δείχνουν να ξεφεύγουν σιγά σιγά. Συμπληρωματική βολή τώρα από τον Τσαφαντάκη, μέσα και αυτή, 34-19. Σκετάκης. Παίρνει το τρίποντο ο Γκόγκος και το χλατσώνει. 34-22. Παλαβάντζας στον ράλι. Ανάμεσα από δύο εκείνος βρήκε την πάσα έξω. Τσούτης του φτιάχνει χώρο συμπαίκτης του. Τσούτης εκτελεί, βρίσκει και πάλι σίδερο. Γκόγκος. Έκανε κίνηση στο Σκετάκη, δεν μπορούσε να πέρασει την πάσα. Κυρίτσης. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Thunders. Ωραίο εδώ φλότερ από τον Κυρίτσι για το 34-24. Στους 10 και πάλι διαφορά. Έχουμε μια διακόπη καθώς δεν είναι τα κορδόνια του Τσιμπίδης. 2-40 λοιπόν στο ρολόι, διαφορά στους 10 πόντους. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, κάποια παραπάνω αντίδραση από τους Γκράβα Θάντερ. Παλαβάντζας για τα μαρκαρίσματα. Τσούτης, πέρασε τελικά η πάση στον Παλαβάντζα, που θέλει να πάει προς τα μέσα, συγκρατεί την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα πρωτόπαπα θα πάρει το σουτ. Μπάλα στο σίδερο και από εκεί στα χέρια του Γκογκού Κυρίτς τώρα. Αφήνει στον Σκετάκη. Κυρίτσης. Πάνω του είναι ο Ράλης, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Χαμηλά έγινε, δεν είχε ξεκινήσει την επίθεση ο Κυρίτσης.
Όχι, έχουμε συμπληρωμένα φάουλ, άρα είναι βολές για τον Κυρίτσι. 34-25 και διαφορά σε μονοψήφιο μετά από αρκετά λεπτά. Μέσα και η δεύτερη. Παλάνθαστος εδώ παίξει τον Τραμπα Θάντερς. 34-26. Αλαβάντζας, Τσαφαντάκης είναι για 3 στο σούτ, αλλά και άστοχο παράλληλα. Γκογκός. Ασάρι ο Σιετάκης στον Καγιά. Παίρνει ξανά ο Σιετάκης. Η μπάλα κυκλοφορεί στην περιφέρεια. Ωραία τρίπλα από τον Κυρίτσι. Γκογκός στα 2 δευτερόλεπτα θα αναλάβει την εκτέλεση. Τελείωνε και ο χρόνος. Καλαβάντας περνάει από την πίεση. Καλαβάντας σταματάει τρίπλα. Τσούτης είναι μόνος του, να δούμε αν θα σπάσει το ρόδι, όχι. Δεν είναι καλά σήμερα ο Τσούτης, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ανακινδυνευμένη πάσα, έγινε το κλέψιμο τελικά. Δύο μέναν εδώ σε υποθέσεις ευνηδιασμού, πήγε να κάνει τρίπλα εδώ ο πρωτόπαπας. Αντί να πασάρει στον Τσούτη. Ζητούν ηρεμία. Παραμολυμέντα, να μην υπάρχει κάποια βιασύνη. Τσούτης ανάμεσα από δύο πασάρι στον πρωτόπαπα και εκείνος με ένα σουτάκι θα κάνει το 36-26. 20 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Grava Thunders. Καγιάς εκτελεί για 3. Τσιμπίδης ήταν εκεί μόνος του για να πάρει το θετικό rebound. 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Δεν έχουν δει το ρολόι οι Grava Thunders, ενώ έγιναν και βήματα. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, έχει ολοκληρωθεί τελικά το 3ο δεκάλεπτο. Δεν υπάρχουν εναπομείναντα δευτερόλεπτα και κάπως έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε στο φινάλε του 3ου δεκαλέπτου με το σκορ να γράφει 36-26. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Συν 10 για τα αναμολυμέντα, 36-26. Τα αναμολυμέντα τα οποία είχαν φτάσει και στο συν 15 νωρίτερα. Τώρα η Grava Thunders είναι στην επίθεση με τον Τσιμπίδη ανάμεσα από δύο να μην καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μαρλαβάτζας πάει από τα δεξιά. Τσούτη στον ράλι. Λίγο πιο πίσω από τη βολή εκείνος, αστοχή, πρωτόπαπας θα παλέψει, στη συνέχεια καθαρίζουν την φάση. Καθαρίζει εδώ η άμυνα των Thunders. Τσιμπίδης στον Κυρίτσι. Ντούρμας έχει αυτοπεποίθηση, δεν το βάζει όμως το σουτ. Τα βάζει εδώ με τον εαυτό του ο Ντούρμας. Αυτό ξέρει και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Το σκορ δεν άλλαξε στις πρώτες στιγμές του 4ου δεκαλέπτου. Καλαβάντζας. Ραλής. Πρωτόπαπας με δύναμη. Καλαβάντζας ανανέων είναι ο 14 τώρα για τα ραμολιμέντα. Σούτη στον ράλι. Πρωτόπαπα σε νέα εκτέλεση, λίγο πιο άτσαλα τώρα. Καγιάς. Η μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Τσούτη. Γκογκός. Τρίποντο άστοχο από τον Κυρίτσι. Λαβάτζας αφήνει δεξιά στον Τζιόκα, ο οποίος πήρε ένα μαρκάρι στο σούτ, δεν το έβαλε. Ναι, επίθεση τώρα για τα ραμολιμέντα.
Παραλαμβάντζας. Κατάλαβε την πάσα ο Ντούρμας. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Γιώργας θα εκτελέσει υποπίεση αυτή τη φορά, ούτε τώρα θα έρθουν οι τρεις πόντοι. Κυρίτσης έφτασε μπάλα στον Καγιά, στον Κόγκο, με συγχωρείτε. Τώρα ήταν ο Καγιάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να υποδεχτεί την πάσα. Μια μακρινή πάσα τώρα από την πλευρά των Ραμολιμέντων. Η μπάλα παραμένει στην κάτωσή της όμως. Τσιμπίδης κάθισε στον πάγκο για να περάσει την θέση του ο Σχετακής. Παραλαμβάντα στην κορυφή. Ράλης. Μπάλα έξω στον πρωτόπαπα στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Σιούτης, υποπίεση χρόνου. Ούτε τώρα θα έρθουν οι τρεις πόντοι. Χωρίς καλάθια ακόμα στο 4ο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει με αρκετά λάθη και αρκετά άστοχα σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που έχουμε παίξει. Παραλαμβάνεις εδώ κάνει μια τρομερή κίνηση πίσω από την πλάτη, ενώ συνέχεια κέρδισε το φάουλ. Ουριώτης και Χασιώτης πάθανε πάρκε τώρα για να πάρουν ανάσταση Τσούτης και πρώτο παπάς. Παραλαμβάντζα στην πρώτη βολή, τη βάζει. 37-26. Και αυτή είναι και η πρώτη πόντη στο 4ο δεκάλεπτο. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ στο 38-26. Γκόγκος. Καλή άμυνα από τον Γουριώτη. Δεν ξέρω αν προλάβει, όχι. Έχει βγει έξω η μπάλα. Ναι, αλλαγή τώρα για τους γκρι. Ο Ασημάκης επέστρεψε στο παριέ. Καγιάς θα το πάρει από εκεί. Γιώργης μάζει το rebound και αφήνει στον Παραλαμβάντζα. 6,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, με τους μεταραμολιμέντα να κρατούν σταθερά το προβάδισμα στα δικά τους χέρια, ενώ εδώ θα στοχίσει ο Χασιώτης στο τρίποντο στην προσπάθεια του να ανέβασει την διαφορά. Σχετάκης στον Καγιά. Έχει πάρει καλή θέση εκεί ο Ντούρμας. Δεν μπορεί όμως να φέρει δύο πόντους στην ομάδα του. Παραλαμβάντζας. Ασημάκης θα εκτελέσει για τρεις. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο για τα Ραμολιμέντα. Ασημάκης τώρα λίγο πιο κοντά. Παραλαμβάντζας. Νέα εκτέλεση μέσα τώρα από τον Παραλαμβάντζα για το 41-36. Και κάπου εδώ νομίζω ότι κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα για τα Ραμολιμέντα ο Παραλαμβάντζας, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά, καθώς η κλεψίδρα φαίνεται να τελειώνει για τους Γκραβαφάδερς, οι οποίοι μέχρι στιγμής με την εικόνα που έχουν δείξει μέχρι τώρα νομίζω πως δεν μπορούν να κάνουν μια απίστευτη ανατροπή όπως φαίνεται σε αυτά τα τελευταία 5 και 24. Ωστόσο, εντάξει, μπάσκετ είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Κυρίτσης για τρεις. Αδύναμο σου, το ίδιο στο rebound. Αδράνησαν εδώ τα Ραμολιμέντα. Δεν του έκανε όμως το χατήρι μπάλα. Κουριώτης. Φεύγει μόνος του μπροστά. Έχασε την ισορροπία του. Συγκράτησε όμως την κατοχή. Και συνέχεια ο Παραλαμβάντζας είναι αυτός που θα κερδίσει το φάουλ. Είναι επαναφορά τα Ραμολιμέντα. Χασιώτης. Παραλαμβάντζας χαστύπασε για τον Καραχρήστο.
Κουριώτης από μέση απόσταση. Κουριώτης ξανά γίνεται αποδέκτης. Νέο 14 τώρα. Ασημάκη στην αδύνατη πλευρά. Κουριώτης δυσκολεύει το συμπαίκτη του. Παλαβάτζας έχει βάλει στα δικά του χέρια στα 3 δευτερόλεπτα. Νομίζω έπρεπε να σουτάρει ο Παλαβάτζας εκεί. Προτίμησε να κάνει την πάσα. Και έτσι έμεινε η μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Μόλις παρατήρησα ότι ακόμα οι Γκράβα Θάντες δεν έχουν σκοράρει στο 4ο δεκάλεπτο. Θα σπάσει τώρα το ρόδι ο Γκόγκος. Σαραντάένα 29. Παλαβάτζας δείχνει το σύστημα. Μένει και πάλι Μουργιώτης. Ασιώτης έχει 3 δευτερόλεπτα. Πάλι εδώ δεν βγήκε η επίθεση των Ραμολιμέντων. Σχετάκης θέλει να βρει μπροστά τον Καγιά. Και δεν μπορείς να εκτελέσει πρώτο χρόνο. Γκόγκος κάνει το βήμα πίσω, προσποιείται. Σχετάκης πήγε εκεί ύπουλα. Ο Ασημάκης, Σχετάκης θα πετύχει το καλάθι. 41-31. Στους 10 και πάλι διαφορά. 3-35 ακόμα για το τέλος. Μακρινή πάσα εδώ στην αδύνατη πλευρά για τον Παλαβάτζα. Καραχρήστος δυσκολεύεται αλλά χάνει με φάουλ. Ο Ντούρμας είναι αυτός που το έκανε. Μπονόρης έτοιμος να περάσει το μάτσο τώρα για τα Ραμολιμέντα. Ο Παλαβάτζας κάθεται στον πάγκο. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγή και για τους Γκράβα Θάντερς. Ο Τσιπίδης πέρασε στο παρκέ στη θέση του Σχετάκη. Ασιώτης για δύο πόντους, όχι. Επίθεση τώρα, νέο rebound για τους γηπεδούχους. Εκεί όμως η πάσα του Καραχρήστου. Τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Ντούρμα ζήτησε, πήρε. Εκτέλεσε, δεν έβαλε όμως. Η Ρίτσης αφήνει στον Ντούρμα και πάλι εκείνος θέλει να πλησιάσει τώρα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καραχρήστο. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Κακή και η δεύτερη βολή. Δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη, δεν αλλάζει έτσι το 41-31. Μπονόρης. Ασιώτης πέρασε από τον Καγιά. Πήγε εκεί με ένα ανάποδο layup. Να πετύχει το καλάθι, ζήτησε και φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι όμως. Δύο και 24 ακόμα. Με τα Ραμολιμέντα να παραμένουν στο συν 10. Ντούρμας παραλίγο να χάσει, κράτησε όμως. Τσιμπίδης με πλάτη, γυρίζει ωραία. Δεν τελειώνει όμως εξίσου καλά. Ναι, χαμένη ευκαιρία για να πέσει σε μονοψήφιο η διαφορά. Μπονόρης παίζει με τον Χασιώτη. Έχει χώρο ο Μπονόρης τώρα, το καταλαβαίνει, πήρε το σούτ αλλά το χασέ. Τσιμπίδης. Την μπάλα στον Καγιά. Από εκεί στον Ντούρμα. Σηκώνεται. Θα μπορούσε νομίζω εδώ να τελειώσει κάπως καλύτερα τη φάση. Νομίζω πως πλέον οι Γκράβα Θάντερς δεν έχουν την δύναμη να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.
καθώς τελειώνει και η ενέργεια, μόλις 6 παίκτες διαθέσιμοι στο σημερινό μάτς. Είναι κάνει αυτό το γεγονός, σίγουρα κάνει λίγο πιο δύσκολο το έργο. Και η Ρίτσης εκεί που πάσαρε δεν ήταν κανένας, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό τώρα. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, όπως όλα δείχνουν, τα ραμολιμέντα θα ξεκινήσουν με το δεξί την νέα σετζόν. Και αυτή την αρχή στην Development 2 League. Άστοχο τρίποντο του Ασημάκη, 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Τούρμα στον Γκόγκο για 3 εκείνος αστοχή τώρα. Εδώ έχασαν το rebound υπέρχεσαι των αμολυμέντων. Ενώ εδώ βγήκε ούτε καν και η άμυνα, δεν πήγε κάποιος να φύλαξει τον παίχτη των Γκράβα Θάντερς. 41-33. Πάσα πίσω από την πλάτη τώρα για τον Μπονόρη. Ασιώτης στέγεται, πασάρι ωραία. Μπονόρη θα δεχτεί την τάπα από τον Κυρίτσι. 2 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Δεν υπήρξε κάποιος εκεί για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι πριν τη λήξη του χρόνου. 9,8 στο ρολόι, διαδικαστικού χαρακτήρα αυτές τις τελευταίες στιγμές. Σιμπίδης περνάει το κέντρο, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα γίνει το σουτ για 3 από τον Καγιά, 41-36. Και αυτό θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τα ραμολιμέντα να πανηγυρίζουν την πρώτη νίκη στη σεζόν και να ανοίγουν έτσι θετικά την νέα τους χρονιά σε αυτόν τον 11ο χρόνο του μπασκετάκι. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό της Τζοφριάς, ραμολιμέντα Γκράβα Θάντερ, 41-36.